μου καραντζού. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη, για το όμορφο καλωσόρισμα και την πρόσκληση να είμαστε εδώ σήμερα. Σας λέμε λοιπόν ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα είμαστε εδώ. Έχουμε πάρει απόφαση φέτος τα Χριστούγεννα όλοι μαζί να είμαστε εδώ στην όμορφη Παυσιλιππούπολη. Εκμέρους της πόλης και κυρίως των μικρών παιδιών σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για μας και σας ευχόμαστε μια αξέχαστη φιλοξενία για 30 ολόκληρες μέρες στην Παυσιλιππούπολη πόλη μας. Κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους της Στρογγυλής Τράπεζας των Υποτών, του Βασιλιά Αρθούρου και των Ξωτικών του Άι Βασίλη, σας παραδίδουμε το χρυσό κλειδί της πύλης. Σας ευχόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχόμαστε, κύριε Δήμαρχε, με αυτό το κλειδί να ξεκλειδώσετε την πύλη, γιατί μπορεί να πήραμε το λάθος κλειδί. Και άμα πήραμε λάθος κλειδί, δεν θα ξεκλειδώσει η πύλη. Αλλά πριν το πάρετε στα χέρια σας, πρέπει να το πάρω εγώ, κύριε Δήμαρχε, γιατί πρώτα πρέπει να πείτε ένα ξόρκι. Το ξόρκι είναι της καρέκλας στο ποδάρι, ποδαρώθηκε. Α, δεν γίνεται. Καλύτερα να το γράψω. Παιδιά, θα το πει, αλλιώς δεν το δίνουμε, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς να μπορώ να πω από τις καρέκλες του ποτάμι σε αυτό το καλπαρτόπτυγε. Α, να δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει άγχος και πήγε στα εξωτικά και του λέει μήπως θέλεις να δεύτερη θητεία για να τα καταφέρεις. Α, κύριε Δήμαρχε. Θα πάμε τώρα λίγο όμως να πούμε τις καρέκλες όλοι μαζί, πάμε. Τις καρέκλες στο κονάρι, σε καρέκλες. Μπράβο, τώρα το είπες. Καθαρά. Όχι. Καλύτερα. Να συνεχίσω. Συνέχισε. Αλλά πιο γρήγορα. Μήπως πρέπει να το πούμε κανονικά. Όχι, πιο καθαρά. Κάστρο. Όχι, κανονικά. Ευχαριστώ. Της καρέκλας στο ποδάρι, σε καρεκλοποδαρώθηκε. Αγαπητοί μου υπότες, ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την πόρτα του κάστρου της Παυσιλιππούπολης. Και πραγματικά θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου αυτό το κάστρο της Παυσιλιππούπολης να μπορέσει να φιλοξενήσει χιλιάδες γελαστά παιδιά αυτές τις 30 μέρες από σήμερα στις γιορτές, τα Χριστούγεννα μέχρι και τον Φώτο. Και να γίνει μια αιστεία χαράς και αγάπης και να γνωρίσουμε όλοι μας την ψυχή μας πρωτόγνωρα συναισθήματα. Πριν ξεκλειδώσω το κάστρο, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους ένα προς έναν, μία προς μία για τη συμπαράστασή σας και να σας διαβεβαιώσω ότι για να γίνει το θεματικό πάρκο δουλέψαμε σκληρά με στόχο να σας το παραδώσουμε για να προσφέρουμε χαρά και αγάπη. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταφέρει, ξέρω όμως ότι προσπαθήσαμε πολύ.
και με τη δικιά σας τη συμπαράσταση θα προσπαθούμε κάθε μέρα και περισσότερο για να κάνουμε καλύτερη την παυσίπη πολύ μας. Κύριε Δήμαρχε, το ξεχάσατε. Πρέπει να ντυθεί ο κύριος Δήμαρχος. Για να έρθουν λίγο ταξιοπικά να σας ντύσουνε, κύριε Δήμαρχε. Δώστε μου εμένα το κλειδί να σας το κρατήσω. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω πως ήρθε η ώρα να φορέσετε το επίσημο ένδυμα της Παυσιλιπούπολης. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έπρεπε να ανοίξει τον πουγγί του λίγο παραπάνω. Μας βγήκαν κοντά τα μανίκια. Λίγο θέμα στα μανίκια. Του είπαμε να μην είναι τόσο σφιχτός. Αλλά... δεν πειράζει. Μας είπαν ότι είστε ψηλός, κύριε Δήμαρχε. Μα το όχι και τόσο. Λοιπόν... σας αρέσει το κουστούμι σας! Πάρα, πάρα πολύ ωραίο! Κύριε Δήμαρχε! Μετά με αντίστροφα από το 10 μέτρο.